που λέει, και γιατί δεν απάντησε εκείνη την ώρα η δουλειά. Σου λέει ότι ξαφνιάστηκε αυτό. Δεν ξαφνιάστηκε και ξαφνιάστηκε. Και όταν έχει κάποιον καλεσμένο, νομίζω, ήθιστε και το κάνουν. Και το κάνει και ο Θεός με τον Περί, είσαι ευγενή. Δεν αρχίσει να του την πέφτει εκείνη την ώρα από την άποψη την οποία έχει. Ούτε και τώρα τη την έπεσαν. Όχι, μισό. Α, συγγνώμη. Όχι, ούτε τώρα τη την έπεσαν και εγώ, για μένα είναι πιστικό. Ποιο? Ότι σίγουρα τη Χρυσοκοπούλου, την κοπέλα αυτή που συζητάμε. Σίγουρα τη θέλανε. Την είχαν καλέσει. Την είχαν καλέσει. Δεν δικαιολογεί κάτι. Και αυτή δεν μπορούσε να κάνει το κουνέλι όταν είχε βγει στην Ελένη και είχε πει ότι δεν κάνει η Δούκησα να πάει. Ναι, αλλά μην τη κάνει αυτή την ερώτηση και μην επιμένει. Και είναι απέναντί σου η Δούκησα και πε ακριβώ γιατί δεν σου αρέσει και σου αρέσει η Ζέτα. Δηλαδή στο κάτω-κάτω. Τη Δούκησα, διαφύλαξε την συνεργάτη δάσου, ένα κορίτσι το οποίο ίσως είναι πιο ευαίσθητο. Δεν είναι ο Θέμος που τη ρώτησε. Όχι, εγώ το βρήκα χοντρό. Όχι, εμένα δεν χοντρό. Δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε. Όχι, δεν μου άρεσε. Να πω κάτι. Κάνουν τη δουλειά τους. Καλά, κάνουν και πιέσαν. Για είναι η δουλειά μας τελικά όμως. Συμφωνώ ότι είναι η δουλειά μας τηλεόραση τώρα. Εγώ απορώ γιατί η Δούκησα δεν απάντησε εκείνη τη στιγμή εφόσον γινόταν το παιχνίδι. Τι να πει εγώ κάνω. Εσύ υπό την άποψή σου ρε παιδιά, δεν θίχτηκε. Δεν είναι ευγενικό δύο μεγάλοι. Άλλοι άντρες, οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι πιο πάνω στην ιεραρχία, όχι υποτίθεται είναι άστε σε αυτή την εκπομπή και η Δούκησα είναι το τρίτο μέρος της δουλειάς, να έρχονται και να βάζουν ένα κοριτσάκι σε δύσκολη θέση. Εγώ, σαν γυναίκα, δεν μου αρέσει, δεν το βρίσκω ευγενικό τι να κάνω. Ναι, το βλέπεις δεν διαφωνώ, η Χρυσοκοπούλη είναι η γνώμη της, καλά κάνει και τη λέει. Δεν μου άρεσε αυτή η άνθρωπο που πέρασε τη δουλειά.